Pod Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας! Στο τραπέζι των podcast σήμερα μια ιδιαίτερη προσωπικότητα των γραμμάτων. Ε, νομίζω ότι το όνομά του λέει πολλά. Θανάσης Τριαρίδης. Καλώς ήρθατε κύριε Τριαρίδη στο «Συγγραφείς εκτός βιβλίων». Σας ευχαριστώ πολύ καλό, σας βρίσκω. Τώρα, πώς δικαιολογείται αυτός ο χαρακτηρισμός μια ιδιαίτερη προσωπικότητα των γραμμάτων. Από μένα έχω να πω ότι έχετε μία παρουσία στο χώρο των λογοτεχνικό και τον ευρύτερα θα έλεγα πνευματικό που είναι τόσο φυσική σαν στάση ζωής όσο και λογοτεχνική. Τι λέτε γι' αυτό. Κοιτάξτε το ιδιαίτερος είναι εφημισμό. Μέχρι τα 40 μου λέγανε τρελό. Αλήθεια. Τρελό. Όταν ήμουν μικρότερο, λέγανε Το παιδί δεν είναι στα καλά του. Από τα 40 μου και μετά το βελτίωσαν αυτό το τρελό σε ιδίου συγκρασιακό, ίδιο Πάντως, ιδιαίτερο. Πάντω να το δικαιολογήσω, το δικό μου ιδιαίτερο έχει να κάνει ότι κυρίω είστε ένα άνθρωπο που δεν διστάζει να πει τα πράγματα με το όνομά τους εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια και αυτό σε ένα βαθμό το πληρώνει. Ναι, πρώτα απ' όλα επειδή καλλιεργείται αυτή η εικόνα του ασυμβίβαστου και του αδίσταχτα ελευθερόστομου να πω ότι δεν είμαι διόλου αυτό που θα ήθελα να είμαι. Έχω κάνει πάρα πολλούς συμβιβασμούς και έχω ουσιαστικά διπλώσει τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές. Πολύ φοβόμαι ότι πιθανώς να τον έχω διπλώσει τόσο ώστε να χωράει και σε ένα σιρτάρι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο λόγος που βγήκα στην υπόθεση του δημόσιου λόγου της γραφής εμπροκειμένου ήταν για να εκφράσω έναν απότερο εαυτό και τις ιδέες οι οποίες γυρόφερναν σε αυτόν τον απότερο εαυτό. Απότερο αυτός είναι αυτό που προσπαθούμε να γίνουμε. Δεν θα γίνουμε ποτέ, αλλά προσπαθούμε να γίνουμε. Ε, υπό αυτήν την έννοια, ναι, ο μόνο λόγος που γράφω κι εγώ σελίδες στον ωκεανό των σελίδων που δεν θα διαβάσουν οι άνθρωποι στη διάρκεια της ζωής μας δεν, προ, δεν προφτέρουμε να διαβάσουμε ούτε το ένα εκατομμυριωστό από όσα γράφονται έτσι. δεν προφτέρουμε να διαβάσουμε ολόκληρο τον Σέξπιρ δεν προφτέρουμε να διαβάσουμε τις 32 τραγωδίες ε, μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πληθωρισμό τον φρικτό πληθωρισμό των σελίδων προσθέτω κι εγώ τις δικές μου ο μόνος λόγο για να τις προσθέσω είναι για να πω κάτι ιδιαίτερο δεν θα είχε καμία αξία τίποτα Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννιέστε στη Θεσσαλονίκη ε, το 1970 και έτσι όπως τα έφερε η ζωή ε, δεν ξέρω αν ήταν δική σας η επιλογή, περνάτε στη νομική σχολή. Ήταν δική σας η επιλογή? Όχι. Δική μου ήταν η επιλογή και μάλιστα πέρασα με τη δεύτερη χρονιά mm -hmm. έκανα μεγάλη προσπάθεια ναι. για να περάσω αλλά πίσω από την νομική σχολή υπήρχε ένας πατέρας δικηγόρος πολύ πετυχημένος για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης όπου το οικογενειακό όνειρο ήταν να γίνω και εγώ δικηγόρος όσο βλέπανε ότι τα κατάφερνα με τα λόγια τόσο εμπεδονόταν αυτό το όνειρο όλο και περισσότερο οπότε περίπου όλοι λέγανε αυτό θα γίνει δικηγόρος πίσω από αυτό εγώ φιλοδοξούσα ότι στο στρομμένο γραφείο υποτίθεται του πατέρα μου θα μπορούσα να εργάζομαι ως δικηγόρος λίγες ώρες και τις υπόλοιπες ώρες να κάνω αυτό που ονειρευόμουν δηλαδή το γράψιμο φυσικά σκεφτόμουν απολύτως λάθος πράγματα όλες οι δουλειές θέλουν μια αποκλειστική αφοσίωση εγώ μισούσα τη δικηγορία μισούσα την ίδια την οντότητα του ελεύθερου επαγγελματία δικηγόρου για τον εαυτό μου και μοιραία έφυγα μεγαλώνεται σε μια Θεσσαλονίκη που μετά τη μεταπολίτευση συμμετέχει και αυτή στη γιορτή αυτή της πνευματικότητας ας πούμε με έναν τρόπο ότι ανθίζουν τέχνες στα γράμματα δεν ξέρω με κοιτάτε κάπως περίεργα mm. να μου το εξηγήσετε Τέλο πάντων σε αυτή τη γιορτή της μεταπολίτευσης πώς ήταν Κοιτάξτε η Θεσσαλονίκη είναι μια φασιστούπολη το λέω έτσι ομά γιατί αφού με, με... Προαναγγείλατε ω κάποιον <laughs> που τα λέει ομαλά να το πω, μα ναι. είναι μια ελεηνή φασιστούπολη. Και δεν είναι ελεηνή φασιστούπολη διότι οι άνθρωποι που γεννιόνται στη Θεσσαλονίκη είναι πιότερο από του άλλου. Είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια προσφάτως εθνοκαθαρμένη πόλη. Ήταν μια πόλη που δεν ήταν ελληνική. Το 1912 η Θεσσαλονίκη είχε το 12% του πληθυσμού τη Έλληνε. Στην απογραφή που διοργάνωσαν οι Έλληνε και βάλαν και του στρατιώτε να δηλώσουν κάτοικοι. Ήταν μια πόλη που οι μεγάλες πληθυσμιακές της ομάδες ήταν οι Εβραίοι, πλειοψηφική ομάδα, και οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί οι υπήκοοι. Ως εκ τούτου καταλαβαίνουμε, ότι η Θεσσαλονίκη με πολύ μεγάλη βία μπήκε στην κρεατομηχανή του εθνικισμού και εξελινίστηκε. Έτσι γεννήθηκαν παρακρατικές οργανώσεις, αυτή η τρία ε που έκαψε το Κάμπελ, οι Έλληνες εξοντώσατε Εβραίους, που στη συνέχεια έγινε καρφίτσα και σκότωσε το λαμπράκι και είχε όλους τους τραμπούκους εκείνων των δεκαετιών. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη μυρές. γέννησε τα κατηχητικά, γέννησε ένα δολερό, βδεληρό παρακράτος. Η Θεσσαλονίκη γέννησε μία, ένα πλέγμα θανάτου, στη μια του άκρη ήταν ο Μουσχουντής ο οποίος επινοούσε ενόχους βλέπε την υπόθεση Πολκ και στην άλλη του άκρη ήταν οι αστυνομικοί διευθυντές μετά τον Μουσχουντή που μοιράζανε εισιτήρια των ποδοσφαιρικών ομάδων τη Θεσσαλονίκη στον υπόκοσμο για να δέρνει κόσμο. Αυτό ήταν η Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όποιο δεν πήγαινε κατηχητικό, δακτυλοδεικτούνταν. Οι δε ποδοσφαιρικέ ομάδε τη Θεσσαλονίκη όλε γίνανε με εθνοκαθαρτικό προσανατολισμό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα η οποία χτυπούσε του Τούρκου, ο Άρης ήταν η ομάδα, η ελληνική ομάδα που ιδρύεται το 14, 25 Μαρτίου το 14 και έχει αντιεβραϊκό προσανατολισμό και ο Ηρακλής το 1908, χρονιά τέλους του μακεδονικού αγώνα και το βάζω το μακεδονικό εισαγωγικά, γίνεται για να χτυπήσει τους σλάβικους πληθυσμούς, mm. τη βουλγάρικη ας το πούμε έτσι προπαγάνδα. Δηλαδή, τι έχεις, έχεις μια Θεσσαλονίκη που όταν μεγαλώνω εγώ σε αυτήν στήθηκε για να αφανίσει τη μνήμη των άλλων. Ένα μόνο παράδειγμα θα πω. Εγώ γεννιάμαι στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Αυτό το νοσοκομείο Ιπποκράτιο είναι ναζιστική ονομασία. Το νοσοκομείο λεγόταν Εβραϊκό Νοσοκομείο Χίρς και το είχε φτιάξει η σύζυγο του Βαρόνου Χίρς Το είχε οργανώσει ένα διάσημο Εβραίο γιατρό τη Αλονίκη, ο Μισραχή. Ε, αυτή λοιπόν η ονομασία του νοσοκομείου με την κατοχή πάβει. Οι ναζί πάβουνε την ονομασία. Το 1951 παρακαλώ ενώ οι Ναζί έχουν δικαστεί στην Ιρενβέργη το νοσοκομείο που πλέον ονομάζεται υποκράτιο έχει ξεχασμένη από τους Ναζί μια ταλμουδική επιγραφή στην είσοδο όποιο σώζει μια ψυχή σώζει τον κόσμο ολόκληρο». Συ την ξέρεις από τη λίστα του Σίντλερ. Αυτή η επιγραφή ξύνεται και αφαιρείται το 1951. Ε, αυτή είναι η Θεσσαλονίκη, γι' αυτό λέω ότι είναι φασιστούπολη. Mm -hmm. Η δομή της κοινωνίας ήταν τέτοια. Και γι' αυτό έβλεπες να βγάζει με 60% τον ψωμιάδι όταν ήσουν μικροκορίτσι εσύ. Yeah. Καταλαβαίνετε. Και όχι μόνο, και άλλα πράγματα. Και διάφορους άλλου. Ωστόσο, άνους. ωστόσο, δημιουργήθηκε και ένας πνευματικός πόλος εκεί που έπαιξε ένα ρόλο στα γράμματα φυσικά και δημιουργήθηκε και ένα κομμάτι της πνευματικότητας ετούτων των ανθρώπων ήταν ακριβώς η αντίδραση σε αυτό το τρομερά πνιγικό, πνιγυρό περιβάλλον. Αν πάρουμε τις μεγαλύτερες προσωπικότητες των γραμμάτων της Σαλονίκης, που από τη μια πλευρά είναι ο Αναγνωστάκης και η ομάδα του περιοδικού ξεκίνημα και από την άλλη είναι ο Χριστιανόπουλος ο και ο Ιωάννου, Ιωάννο. ε, αυτοί τι κάνουν, βγαίνουν ομένα ένας, μέσα από την πολιτική διαπάληση στους δρόμους με το παρακράτος, ο Αναγνωστάκης, και ο άλλος βγαίνει μέσα από τα κατηγητικά που προσπαθεί να τα πετάξει από πάνω του και ο Ιωάννου και ο Χριστιανόπουλος. Mm. Και έτσι βγάζουν αυτά τα αριστουργήματα που βγάζουν την εποχή των ισχνών αγελάτων. Ο Ιωάννου, το πρώτο του βιβλίο, είχε τίτλο «Τα ηλιοτρόπια των Εβραίων» και στο τυπογραφείο, γιατί ο Ιωάννου έζησε τον αφανισμό των Εβραίων, ήταν στο κάτω πάτωμα η οικογένειά του και στο πάτωμα πάτωμα ήταν οι Εβραίοι, στο ΤΑΒ, το πρώτο γκέτο της Θεσσαλονίκης. Και δεν είναι τρομερό ότι στο τυπογραφείο πηγαίνει το βιβλίο και αλλάζει, αυτολογοκρίνει το τον τίτλο και βγαίνει το βιβλίο τα ηλιοτρόπια. Μέσα ναι. υπάρχει όμως το σπαρακτικό ποίημα. Βέβαια, ωραία. Έχοντας όλο αυτό το backup λοιπόν αποφασίζετε κάποια στιγμή να, ή δεν ξέρω αν το γράφατε και πριν να εκδώσετε ένα πρώτο βιβλίο. Έτσι. Πότε έγινε αυτό. Έγραφα από πολύ νωρί. Πολύ νωρίτερα από την έκδοση του πρώτου βιβλίου. Και έγραφα γιατί. Γιατί κουβάλαγα την φιλοδοξία να πω ιστορίες. Διάβαζα ιστορίες. Παθιαζόμουν με αυτά που διάβαζα και μοιραία αυτό γυρνούσε πίσω στην αγωνία να, να συμπληρώσω αυτά που μου έλειπαν με αυτά που θα αφηγούμουν εγώ. Ε, το πρώτο βιβλίο μου εκδίδεται το 2000 στα 30 μου, αλλά γράφτηκε από τα 22 στα 26 μου. Ήταν ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στην Άνω Τούμπα της Θεσσαλονίκης και λέγεται «Ο άλεμος φυρίζει στην κουπέλα». Ναι. Έτσι. Και εκδόθηκε από τι. Ε, αν, δεν κάνω λάθο, εκδότη Πατάκη. Έτσι? Από πατάκι, ναι. Ε, Μεγάλο εκδοτή του ναι, Πώ αισθανθήκατε λοιπόν εκεί, παίρνοντα το πρώτο βιβλίο, πατάκι απ' έξω, έτοιμο, εξώφυλλο κλπ. Ε, χαρά μεγάλη. Ε, ήμουν αφελή και πίστευα ότι τα βιβλία θα αλλάξουν τον κόσμο, yeah. σκέψου ότι το δεύτερο βιβλίο σε άψογα ελληνικά το έστειλα στον Φράνσις Φόρτ Κόπολα, βρήκα μια διεύθυνση του Κόπολα, είμαι κορόιδεψα <laughs> ότι υπάρχει mm. μια διεύθυνση και είπανε πρέπει τώρα επιτέλους να το κάνει ο Φράνσις ταινία. Mm -hmm. ε, το τρυφερό μαχαίρι <laughs> του Πέτρο Μπόλε, αυτό στείλατε. Όχι, Όχι, την κουπέλα έστειλα. Α, την κουπέλα. Επειδή το πρώτο. θύμωσα που ναι. δεν μου απάντησε σε μία εβδομάδα και δεν μου είχε απαντήσει και τα επόμενα 35 <laughs> χρόνια, 25 χρόνια, δεν του ξανά έστειλα τίποτα. Ήμουν μεγαλοπιασμένο και ονειροπαρμένο. Πίστευα ότι με τα βιβλία θα αλλάξω τον κόσμο. Και οφείλω να πω ότι είμαι εξίσου ονειροπαρμένο και μεγαλοπιασμένο. Ξέρω... Δεν έχετε ξενερώσει, κύριε Τριαρίδη. Όχι. Γιατί να ξενερώσω. Ε, Μπορώ να κάνω αυτό που θέλω, να λέω αυτό που θέλω, δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Μπορώ να λέω όταν βλέπω ανθρώπους να κάνουν κακουργηματικές πράξεις, να τους λέω κακούργους και καθάρματα, να, να λέω ακριβώς αυτό που θέλω και να μπορώ να το υπερασπιστώ εκείνη τη στιγμή σε οποιοδήποτε επίπεδο. <συσχελίδι> αυτό δεν είναι μονολόγια, <συσχελίδι> σας οδήγησε σε έναν ε, ε, κάποιο τύπου εκτιβισμό. Ναι, ιδιοσυγκρασιακό ε... ακτιβισμό ναι. Και, και αυτό Ναι, ναι. δηλαδή αν πια πάρουμε από εκείνη την περίοδο που με έναν τρόπο υποστηρίζεται τα δικαιώματα των τζιγκάνων Πώς, πώς μπλέξατε με αυτή την ιστορία ε... και γιατί Είναι ένα ευρύτερο αίτημα που τώρα που είμαι 54 χρονών νομίζω ότι διατρέχει τη ζωή μου Ήμουνα από τους τυχερούς Ήμουν από του προνομιούχου, από του χορτάτου, από του ευκατάστατου, αυτού που στην παιδική του ηλικία του πήγαν οι γονεί του και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στη Ρώμη. Ε, και αυτό εδώ το πράγμα το κουβάλησα σαν ενοχή και σαν τραύμα. Ε, οι συμμαθητέ μου στην Ανωτούμπα δεν είχαν αυτέ τι δυνατότητε. Και Σύντομα συνειδητοποίησα ότι η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της γης δεν έχει τη δυνατότητα να πληθεί. Ε? Δεν έχει τη δυνατότητα να έχει καθαρό τρεχούμενο νερό. Ε, αυτό εδώ το πράγμα είναι μια μεγάλη ενοχή για μένα. Και αυτή ουσιαστικά καθοδηγεί και όλη την πολιτική ας πούμε ή μεταπολιτική πώς θέλεις πες το δράση και την παρουσία και τα βιβλία και όλα. Ε, είμαστε μια ελίτ αγαπητοί Κυριακή, μία ελίτ. Ακόμη και αν ερχόμαστε από αστικές ή μικροαστικές οικογένειες, είμαστε η ελίτ του κόσμου, το ένα δισεκατομμύριο των τυχερών που βρεθήκαμε από την καλή πλευρά της βάρκας και υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια σήμερα που είναι από την άλλη πλευρά της βάρκας. Ε, δεν θα μπορέσουν να διαβάσουν τα κολοβιβλία μας, δεν θα μπορούσαν να δουν τα κολοθεατρικά μας έργα, τις ταινίε μας, αλλά μεταξύ μας εμείς ανακυκλώνουμε τα προβλήματα τα δικά μας. Ας πούμε, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί 11 χρονών οι γονείς μου δεν μου πήραν κόκκινο ποδήλατο, αλλά μου πήραν μπλε ποδήλατο και εγώ ντρεπόμουνα γιατί ήθελα κόκκινο ποδήλατο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα της ελίτ. Άλλο πρόβλημα της ελίτ. Είμαι 54 χρονό, έχω στιτική δυσλειτουργία και πρέπει να πάρω βιάγκρα. Τρίτο πρόβλημα της ελίτ. Ε, ε, ψάχνω αμανιωδός θέση για παρκάρισμα εδώ στη δουλειά μου, στο podgr, ψάχνω θέση, δεν μπορώ όμως να βρω και επιτέλους τι θα κάνει ο Δήμος, θα δημιουργήσει μία ιστορία ελεγχόμενη στάθμευση. Αυτό είναι τα προβλήματα τη ελίτ. Τώρα θα σου πω και τα προβλήματα των άλλων. Στα νεκροταφεία του Καϊρού ζουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Στα μουσουλμανικά νεκροταφεία, υπέργεια τα νεκροταφεία του Καϊρού, ζουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Εκεί πέρα δεν υπάρχει καθαρό νερό. Εκεί πέρα λοιπόν οι μανάδε πρέπει να τασουν τα παιδιά του. Τα παιδιά πεθαίνουν από δυσεντερία. Για να προφυλαχτούν τα παιδιά από δυσεντερία, τι τρώνε. Τρώνε κατουρημένο παξιμάδι. Δηλαδή παίρνουν οι μανάδε το κατούρο, όπω ξέρει, είναι πόσιμο. Κατουράνε, παίρνουν ύστερα παξιμάδι, το νιανιαδοποιούν. Φοβερό. Φτιάχνουν μία κρεμοειδή, ένα κρεμοειδέ φαγητό και το ταΐζουν στα παιδιά του. Προσωπικά, εμένα αυτό με αφορά. Και με αφορά Ποτέ μου. Τα δικά μου τα παιδιά μεγάλωσαν με βραστήρες, με, με, με όλα τα αντίστοιχα πράγματα τη της δυτικής ελίτ. Ναι, με αφορά το να μιλήσουμε για τα παιδιά που τρώνε κατουριμένο παξιμάδι. Ναι. Και γιατί, γιατί ύστερα θα ζητήσουμε από αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν τρώγοντας κατουριμένο παξιμάδι να μην έρθουν να μας φάξουν. Ναι. Θα τους πούμε ξέρετε η Ειρήνη Θα τους βάλουμε ένα τραγούδι του Τζον Λένον Θα τους πούμε για τον Γκάντι αλλά αυτά έχουν μεγαλώσει τρώγοντα το κατουρημένο παξιμάδι, ενώ εμεί πηγαίναμε στον Πάντγκα για να κάνουμε σκι. Ναι. Ε, τα είπα εμ... και ησύχασα. Ναι, πολύ ωραία τα είπατε και πόσο πολύ συμφωνώ. Και διαβάζω έτσι πληροφορίε στο βιογραφικό σα, 60 λέει βιβλία, και ανάμεσά του πολλά θεατρικά. Πότε ήρθε το θέατρο και τι είδου έκφραση είναι αυτή για σα όταν ήμουν μικρό, ονειρευόμουν διάφορα πράγματα. Και έξω από τα βιβλία. Ένα πράγμα που δεν ονειρεύτηκε ήταν το θέατρο. Μάλιστα, κορόιδευα του φίλου οι οποίοι είχαν ένα όνειρο να ασχοληθούν με την υποκριτική, με τη σκηνοθεσία. Παίζαν σε ένας τεχνικές παραστάσει και έλεγα Χριστέ μου, τι βαρετό πράγμα. Ε, στη ζωή όμω, τι λένε, ποτέ μιλέ μεγάλα λόγια γιατί μετά σου ναι, ναι, ναι. αντίστροφα. Στα 40 μου χρόνια. Και ενώ έχω διαβάσει πάρα πολύ θέατρο και έχω δει πολύ λίγο θέατρο, αλλά έχω διαβάσει, δηλαδή διάβαζα τα θεατρικά έργα, έγραψα μια νουβέλα, να το πω έτσι, σε διαλογική μορφή και αρκετοί φίλοι από το χώρο του βιβλίου μου είπαν εσύ αυτό είναι θεατρικό έργο. Και με Ποια ήταν εινάν... αυτή η νουβέλα? Η νουβέλα ήταν οι καρχαρίες, λαούλτιμα mm -hmm. νότσε ή οι καρχαρίες το στείλα στον πρόωρα χαμένο και πρόσφατα χαμένο Δημήτρη Γιαμλόγλου, τον αγαπητότατο φίλο μου. Βέβαια, το σκηνοθέτη. Και ο Δημήτρης σκηνοθέτησε τους Καρχαρίες, τότε με τον Λεωνίδα τον Κακούρη και τη Μυρτώ την Αλικάκη. Και μπήκα στη μαγεία του θέατρου. Και τι εμπειρία να ενσαρκώνεται το λόγο. Ε, ναι, και μπήκα στη μαγεία του θεάτρου και εγώ που δεν πίστευα στη θρησκεία ένιωσα μέλος μιας αλόκοτης εκκλησίας. Το θέατρο, όπως ξέρεις, έχει θρησκευτική ρίζα, τελετουργική ρίζα και γι' αυτό δημιουργεί αυτό το αλόκοτο συνέστημα του αναπνέου με τον ίδιο αέρα. Και γι' αυτό επιβιώνει το ίδιο εισιτήριο του θεάτρου, ενό μέτριου θεάτρου που θα πα, είναι μια πλατφόρμα που έχει 1500 ή 3000 εκπληκτικέ ταινίε πανάκριβες. Κι όμω επιλέγει εσύ να δώσει αυτό το εισιτήριο για να δει μια παράσταση, έτσι, και να μην πάρει για ένα μήνα χιλιάδε ταινίε όπου θα μπορεί να διαλέξει όποιε θέλει. Η τελετουργική του ρίζα το κάνει τόσο γοητευτικό. Ναι. Κατάλαβες. Κάνω ένα άλμα χρονικό τώρα και έρχομαι στο τελευταίο, σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις, από τη κάπα εκδοτική αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Ναι. Έγκλημα και τιμωρία. Τι γίνεται, ο Θανάς Τριαρίδης ξαναδιαβάζει το κλασικό έργο. Τι διάλογος αναπτύσσεται με τον Ντοστογεύσκη. Τώρα να απαντήσω σε τρίτο ενικό μεγαλοπρεπή ο Θανάσης Στριαρίδης oh, διαβάζει yeah, τον Ντοστογεύσκη yeah. <laughs> σε όλη του τη ζωή. Ο Ντοστογεύσκη είναι εκείνος ο συγγραφέας που αν τον διαβάσεις μια φορά <coughs> και τον πάρει μαζί σου ύστερα θα, θα, τον πάρει yeah, μέχρι yeah, το τέλο yeah, τέλος yeah, μαζί σου. Yeah, yeah. Προκείται για τον πιο μεγάλο συγγραφέα τη ανθρώπινη συνθήκη, το Δέγκλημα και Τιμωρία, είναι το πιο μεγάλο βιβλίο όλου του πολιτισμού. Εγώ, πρωτού γράψω το Δέγκλημα και Τιμωρία, έγραψα έξι θέατρα που είναι το έγκλημα και τιμωρία σε διαθλασμένη μορφή. Δηλαδή, ο Μέγκελε, το Λέμπενς Ράουμ, το Φρατερνιτέ, έργα μου των mm -hmm. προηγούμενων χρόνων, το Λέμπενς Ράουμ 2.0, το Ντέμερουγκ, όλα αυτά είναι μεταβολές, μετατροπές, μεταθεματώσεις, για να χρησιμοποιήσω μια πλαστή τώρα καμωμένη από μένα λέξη, του εγκλήματος και τιμωρία. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα... και να γίνει... μία ευθεία προσπάθεια... αναδημιουργίας. Ναι. Να το πω έτσι. Στο έγκλημα και τιμωρία... Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Στον Δοστογεύσκη, γενικά, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ο μοναδικό συγγραφέα που όσο πιο πολλά προβλήματα έχει, τόσο πιο πολύ σε δαιμονίζει. Ναι. Αυτό το κάνουν οι μεγάλοι συγγραφεί γενικότερα. Τα προβλήματά του γίνονται πλεονεκτήματα. Ένα από τα προβλήματα του εγκλήματο και τη τιμωρία είναι ότι δεν υπάρχει τιμωρία. Ναι. Έτσι περιγράφεται Αυτό ένα από Αυτό είναι βασικό. Και ύστερα, ο Ρασκόλνικοφ τελειώνει την, στον Δοστογεύσκη την ιστορία με μια πολύ, πολύ ήπια ποινή για τα χρόνια εκείνα και μάλιστα πηγαίνει μαζί του και η Σόνια ναι. και περιμένει να τελειώσει την αποφυλάκηση για να ζήσουν μαζί. Υπό μία έννοια κάθεσε και λες, με αυτός ο άνθρωπος εν τέλει σκοτώνει και όχι μόνο δεν τιμωρείται, αλλά και ψηλοδικαιώνεται. Ποια είναι η τιμωρία. Και η τιμωρία μένει μια συζήτηση εκκρεμή μέσα στου αιώνε, να δούμε ποια είναι η τιμωρία, η πορεία προ το έγκλημα το ένα το άλλο. Δεν υπάρχει τιμωρία στον Ντοστογεύσκη. Στον Ντοστογεύσκη υπάρχει μια τρομακτική διαδρομή γύρω από την κατανόηση του εγκλήματο. Στη δική μου προσπάθεια πάνω στον Ντοστογεύσκη, ήθελα να υπάρχει τιμωρία. Για να δω. Και η τιμωρία. Για τον Τροστογεύσκη, για τον Ρασκόλνικοφ, με συγχωρείτε, είναι να κατανοήσει ότι σκοτώνοντα την Αλιώνα Ιβάνοβνα, μια βδελυρή τοκογλίφο που θεωρεί ότι αν τη σκοτώσει θα κάνει καλό στην ανθρωπότητα, ξαφνικά ναι. καταλαβαίνει ότι η Αλιώνα Ιβάνοβνα είναι κομμάτι του σύνολου κόσμου, είναι κομμάτι της ανθρωπότητας, άρα είναι κομμάτι δικό του. Άρα σκοτώνοντα την, σκοτώνει και κάτι από τον ίδιο του τον εαυτό. Και έρχεται στο τέλος του έργου να κατανοήσει ότι εφόσον σκότωσε την Αλιώνα Ιβάνοβνα πρέπει να σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα. Η Πουλχερία Ρασκολνίκοβα, αυτά δεν γίνονται στο βιβλίο, mm -hmm. γίνονται στο έργο. Το κατανοεί αυτό και στο τέλος του έργου πηγαίνει και του βάζει τον παλτά στο χέρι. Αυτό είναι μια διαδρομή όπου ο Ρασκόλνικοφ τιμωρείται καταλαβαίνοντας ότι ο θάνατος του κάθε ενός είναι και δικός μας θάνατος. Άρα και ο φόνος του κάθε ενός είναι φόνος και ενός κομματιού μας. Απέναντι σε αυτόν που βλέπει συνεχώς στο όνειρό του του θαλάμους αερίων του Auschwitz, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα όνειρα που βλέπει ο Ρασκόλνικοφ στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη βλέπει τη συντέλεια του κόσμου στο τέλος του έργου εδώ στη δικιά μας μεταγραφή βλέπει διαρκώς τους θαλάμους αερίων αλλά τους βλέπει από την αρχή βλέπει το, mm. το κλειστό δωμάτιο που σφραγίζει η πόρτα και βγαίνουν οι θαλάμοι αερίων κάποια στιγμή η λύθια αλλά ευλογημένη διάφανη πόρνη η Σόνια mm -hmm. η Σοφία Μαρμελάντοβνα η Σόνια αποφασίζει να του πάρει το όνειρο, να του πάρει το όνειρο, να τον κοιμήσει και να του πάρει το όνειρο. Αυτό εδώ δεν είναι δικό μου, το είδα να γίνεται στην ταινία ο εξορκιστής του Βίλιαμ Φρίντκιν. Του παίρνει το όνειρο τραγουδώντας ένα τραγούδι. Κι αν έχεις δόντια για να τρως και μάτια για να βλέπεις, κι αν έχεις χέρια τρομερά για να κρατάς μαχαίρι, για να λιανίζεις τους λαιμού και να σκορπάς το αίμα, κι αν έχεις νου που μελετά το χάλασμα του κόσμου και αν στείνεις τη συντέλεια το μακελιό των πάντων, έχεις και μέσα στο στέρνο σου ένα κρυφό δεντράκι που είναι να ανοίξει τα κλαδιά μια η μέρα και να γεμίσει η ευωδιά τον ύπνο ως τις άκρες. Και ένα πουλί παστοκλαδί από το κρυφό δεντράκι με ένα του φτεροκόπημα θα φύγει από τον ύπνο και της αγάπης τη αγάπη στη γραμμή θα πιάσει να κεντήσει. Θα ξαναστήσει τους λαιμού που λιάνισε το χέρι θα ζωντανέψει τα σφαχτά που δάγκωσαν τα δόντια, θα σκίσει τη συντέλεια, θα διάσει τους αιώνες, θα πάρει πίσω τη σφαγή, το αίμα των προβάτων, θα σε βυθίσει καθαρό στη μήτρα της μητέρας, θα ξαναρχίσει τον καιρό τη μέρα και τη νύχτα και ολόλαμπρα τα σώματα θα τα ξαναγεννήσει θα μπορούσα να κάνω ξέρω, μια σειρά από podcast μόνο για να συζητήσουμε για το έγκλημα και τη μορία και βέβαια για τη δική σας μεταγραφή. Πόσο ποιητή αισθάνεστε, διότι θα σα... είναι εκ του πονηρού η ερώτηση, διότι συνήθως οι συγγραφείς γράφουν ποιήση ή εκδίδουν ποιήση στα πρώτα χρόνια του έργου τους. Μετά γίνονται συγγραφείς. Εδώ hey, μα έχει έρθει λίγο ανάποδα. Σωστά. Σε όλα ανάποδος. <laughs> Δεν αισθάνομαι καθόλου ποιητή. Για την ακρίβεια νομίζω ότι ποιητή γίνεται κάποιο μέσα από μια διαδρομή στους αναγνώστες του. Ποιητή είναι ο Καριωτάκης, ποιητή είναι ο Καβάφης. Εγώ είμαι στιχουργός, άντε και αφηγητή σε έμετρο ή σε, στιχουργημένο, σε στιχουργημένη φόρμα και κάποιες φορές και σε έμετρη στιχουργημένη φόρμα. Το ποιητής είναι πολύ βαρύ. Mm. Είναι σαν το αναρχικός. Mm θέλει πολύ μεγάλη διαδρομή για να γίνεις ποιητής όπως θέλει και πολύ μεγάλη διαδρομή για να γίνεις αναρχικός Άρα Αν, ναι θαυμάζω τους αληθινούς ποιητές και τους αληθινούς αναρχικούς Ωστόσο εγώ κρατώ στα χέρια μου μια τελευταία ποιητική συλλογή για τους άγνωστους σφαγμένους που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg που συνεργάζεται πολύ στενά τα τελευταία κάποια χρόνια ναι, και είναι τα ποίηματα από το 2020 έως το 2022 με στην πανδημία δηλαδή, Δεν έτσι. το διαβάζεις όμως σωστά, δίπλα στη λέξη ποίηματα ναι. τι έχει 2020-2022 Γύρω από τη λέξη ποίηματα δεν έχει εισαγωγικά Έχει εισαγωγικά, είδατε ναι. ένα. Σωστό Λοιπόν, για τους άγνωστους φαγμένου, ποίηματα με κεφαλαία και μέσα σε εισαγωγικά 2020-2022 είναι μέσα στην πανδημία. Τι έγινε, τι σημαίνει τότε. Δεν είναι η πανδημία που με οδήγησε σε αυτού του τύπου την εκφραστικότητα. Μάλλον μπορεί να πει κανείς ότι ο στοιχουργημένος λόγος σου δίνει τη δυνατότητα μιας πιο γρήγορης εκφραστικής απόλυξης. Μπορείς να πεις λίγο πιο γρήγορα αυτό που θέλεις να πεις. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης ταχύτητας και σκέφτηκα ότι αξίζει τον κόπο να λέω τις ίδιες ιστορίες που λέω σε μεγάλα βιβλία, ξέρω εγώ, 400 και 600 σελίδων, να τις λέω και σε μικρότερες φόρμες. Τα ποίηματα είναι η πιο μικρή φόρμα που μπορεί να τα πει κανείς. Τα στοιχουργήματα αυτά, τα ποίηματα εντό εισαγωγικών. Η πανδημία δεν σου κρύβω ότι με φόβησε. Με φόβησε πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο. Είχα και μία τραγωδία μέσα στην πανδημία έχασα από COVID έναν από τους πιο λαμπρούς μου μαθητές και συνεργάτες τον συνθέτη και ποιητή Χρήστο Διαμαντή Βέβαια. και αυτό εδώ με πλήγωσε πάρα πολύ και υπάρχει συνεχώς ο Χρήστος ξέρω αυτό το βιβλίο που, για το οποίο μιλήσαμε είναι Ξυρετικός αφιερωμένο στο ο Χρήστος. Χρήστος. Ναι, ναι. και αγαπητότατο πρόσωπο στη ζωή μου Αλατρεμένο πρόσωπο στη ζωή μου, η πανδημία με, με φόβησε και σε μεγαλύτερο επίπεδο, βλέποντα το ότι εν τέλει ζούσαμε στην μεγάλη δυνατότητα να χειραγωγηθούμε από συμβάσει. Θα πω α πούμε ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή μα είπαν ότι πρέπει να καθίσετε σπίτι. Καθίσαμε. Κάποια στιγμή μα είπαν ότι πρέπει να εμβολιαστείτε. Εμβολιαστήκαμε. Κάποια στιγμή μας είπανε τώρα μπορείτε να βγείτε για το καλοκαίρι. Βγήκαμε. Και είδα ότι με εξαιρετική ευκολία και εγώ που είμαι ένας άνθρωπος πολύ δύσκολος στο να αποδεκτώ καθολικές οδηγίες, τις αποδεχόμουν. Κατάλαβα λοιπόν ότι πλέον στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο θα οδηγηθούμε και σε δομές παγκοσμιοποιημένης χειραγώγησης δεν το λέω για την πανδημία η πανδημία ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα και ορθώς αντιμετωπίστηκε ορθώς αντιμετωπ, ορθώς αντιμετωπίστηκε τώρα με ποια μέτρα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και πού ήταν τα λάθη και τα σωστά το συζητάει κανείς αλλά κανείς δεν μπορεί να τα κάνει και όλα σωστά θα ήταν αδιανόητο να ζητάς από τις εξουσίες να τα κάνουν όλα σωστά Απλώς βλέπουμε ότι μετά την πανδημία έχει αλλάξει εντελώ το τοπίο ας πούμε στην ενημέρωση, στην επικοινωνία. Δηλαδή οι δομές που διαμορφώθηκαν μέσα από την πανδημία διαμόρφωσαν έναν εντελώς διαφορετικό άξονα της ενημέρωσης. Και αυτό εδώ είναι πάρα πολύ θλιβερό. Θέλω να διαλέξετε ένα στιχούργημα, ποίημα για μένα. Στιχούργημα. <laughs> για να μας διαβάσετε από αυτή τη συλλογή. Ναι, θα κάνω αυτό που έκανε ο Εμμύρης των Τατάρων. Mm. Θα ανοίξω στην τύχη και θα διαβάσω ένα στην τύχη. Το κάνει στον Μιχαήλ Στρογκόφ. Mm. Για τους άγνωστους φαγμένους. Άνοιξα το πρώτο. Mm. Για τους άγνωστους φαγμένους. Όποτε βλέπω μνημείο άγνωστου στρατιώτη δεν μπορώ διόλου να το σεβαστώ. Πιο πολύ τρόμο μου προκαλεί. Όπω και κάθε παρέλαση με όπλα και τάγκ και αεροπλάνα που φτιάχτηκαν να σκοτώνουν και να τρομοκρατούν. Ένα μονάχα μνημείο θα μπορούσα να σεβαστώ, ένα μνημείο για του άγνωστου φαγμένου, για αυτού που εκτελέστηκαν από του άγνωστου στρατιώτε, για αυτού που σφάχτηκαν από του άγνωστου στρατιώτε, για τι γυναίκε που βιάστηκαν και ξεκυλιάστηκαν από του άγνωστου στρατιώτε, για τα μωρά που οι άγνωστοι στρατιώτες λιώσανε τα κεφάλια τους στους τείχους για τους τόπους που βομβαρδίστηκαν από τους άγνωστους στρατιώτες, για τους τόπους που διαγουμίστηκαν και ρήμαξαν και σκλαβώθηκαν από τους άγνωστους στρατιώτες. Άρα, όποτε μου δείχνουν κάποιο μνημείο για τους άγνωστους στρατιώτες, εγώ βλέπω ένα μνημείο για τους γνωστούς αιωνίους ίδιου θολοφόνους, που μακέλεψαν και σκότωσαν και έσφαξαν τους άγνωστους σφαγμένους στους οποίους λογοδοτώ. Κύριε Τριαρίδη, α, το, τελευταίο, το τελευταίο καιρό είστε στην Αθήνα, Αναπνέετε καλύτερα? Ναι φυσικά. Ε, στη Θεσσαλονίκη, κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη φεύγω στα 41 μου χρόνια. Ήδη από τα 33 μου 34 αρχίζω να γράφω δημόσια διάφορες πολιτικές θέσεις και γράφω διάφορα βιβλία. Με κυνηγούσαν όλοι, με κυνηγούσε η εκκλησία, η θρησκεία, οι παπάδες, με κυνηγούσε ο τοπικός εθνικισμός, έγραψα πως ο είναι χασάπης και δολοφόνος, έγραψα πως πρέπει να διδάσκεται η μακεδόνικη γλώσσα στα σχολεία των μακεδονόφωνων χωριών. Έγραψα ότι ο Χριστός είναι ένας ερωτικός θρύλος και έγραψα στα Μελένια Λεμόνια ότι ήταν αμφισεξουαλικός. Δεν μπορούσα να πάω στον Μπουγατσατζίδικο να φάω μπουγάτσα. <laughs> Πολλοί μου λένε, ένα ε, λέει όλοι φύγατε από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα για μια καλύτερη καριέρα, εσείς οι άνθρωποι της τέχνης. Και μου φέρουν ξέρω εγώ παράδειγμα την καρδιοφυλιά Καραμπέτη, τον Άκη Σακελαρίου, που, αυτοί οι άνθρωποι είχαν εξαιρετικά ταλέντα, Στη Σαλονίκη είδαν ότι υπήρχε ένα, μια οροφή για τις δυνατότητές τους και ήρθαν στην Αθήνα τα εξαιρετικά αυτά τα ταλέντα τους να τα πολλαπλασιάσουν. Εμένα δεν ισχύει αυτό. Καλιά δεν εξαιρετικό ταλέντο δεν μου αναγνωρίστηκε. Εγώ παιδιά έφυγα για να μπορώ να πάω να πάρω μπουγάτσα από τον μπουγατσατζίδικο. Πήγα κάθισα σε εστιατόριο του κέντρου της Θεσσαλονίκης και μου είπαν σας παρακαλώ πολύ σηκωθείτε γιατί μπορεί να έρθουν να μου κάψουν το μαγαζί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει Πολύ εννοώ. καλά. Ε, δεν μπορούσα να βρω δουλειά. Στα 20 μου χρόνια έγραψα μια εγκυκλοπαίδεια μόνος μου, την εγκυκλοπαίδεια του Μαλιάρη και στα 33 μου χρόνια πήγα να ζητήσω δουλειά, έχοντας έξι βιβλία ήδη, πήγα να ζητήσω δουλειά σε μια εφημερίδα και με ρώτησε ο διευθυντής της εφημερίδας, λέει δουλειά λέει τι δουλειά λέει, πρέπει λέει, να ξέρεις και να γράφεις, ναι. κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή ήμουνα κομμένος από παντού. Οπότε ναι, προφανώ ερχόμενο στην Αθήνα μπόρεσα να βρω έναν χώρο για να κάνω τα σεμινάρια που κάνω. Μπόρεσα να βρω εκδότε που εκδίδαν τα βιβλία μου. Μπόρεσα να βρω θειάσου που ανεβάζουν τα έργα μου. Ναι. Κατάλαβε τι εννοώ. Βέβαια. Και τώρα, γιατί τώρα που μιλάμε, όντω παίζονται τρία έργα μου στη Σαλονίκη. Παίζονται επειδή ανέβηκαν στην Αθήνα. Ναι, μην το ιδιαίτερο έχεις... προσδιορισμό. Ναι, ναι, Έχει ναι. την παραμικρή αμφιβολία. Ναι. Ναι. Αν είχα μείνει εκεί, δεν θα με φώναζε για να τούτο το, το... Όχι, πόδιες. εγώ δεν σας έχω φωνάξει μέχρι στιγμής για τον εξή απλό λόγο. Δεν ήξερα ότι μένετε στην Αθήνα. Ναι, ε, και αυτό είναι σωστό. Είναι πολύ απλή εξήγηση. Και αυτό είναι σωστό. Και με τι πρόκειται να αναμετρηθείτε λογοτεχνικά στο άμεσο μέλλον ή με τι αναμετριέστε τώρα. Δεν το βλέπω σαν αναμέτρηση. Δεν υπάρχει η ενία της αναμέτρησης, διότι η αναμέτρηση... Ε, Όχι, αλλά το να ο, κάνει βά. ένα βιβλίο κανεί, ένα θεατρικό τέτοιο, σαν, για, αυτό ναι, ναι. για το έγκλημα και τιμωρία, προσωπικά το, το θεωρώ ναι. αναμέτρηση. Η, η αναμέτρηση κουβαλάει την πιθανότητα τη νίκη, ενώ στο δικό μου μυαλό είναι βέβαιο ότι θα χάσουμε και μάλιστα πανεπιδικά. <laughs> αλλά σίγουρα η ζωή νοηματοδοτείται από τι ήττε μα. Αυτό εδώ πάλι δεν το λέω εγώ, το έχουν πει πολύ σπουδαιότεροι από μένα στο παρελθόν. Ω εκ τούτου, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ οποιαδήποτε αφηγηματική προσπάθεια συνδέει τον κόσμο των ελίτ με τον κόσμο αυτών που δεν θα διαβάσουν ποτέ ξανά να το πω τα κολοβιβλία μας ας πούμε να σας πω τον μεγαλύτερο συγγραφέα που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε σε αυτή τη συνθήκη είναι ο Βίκτορ Ρουγκό όταν γράφει την Παναγία των Παρισίων εκεί τι κάνει βάζει παιδί ένα παιδί με σύνδρομο down γιατί αυτό είναι ο κουασινόδος Βέβαια. Και του δίνει την Ούτερνταμ, Του δίνει το μεγαλύτερο σύμβολο της Γαλλίας και της Ευρώπης σε ένα παιδί που σήμερα θα το σκοτώναμε στον προγεννητικό έλεγχο. Ναι. Αυτός είναι ο συγγραφέας λοιπόν, ο οποίος μιλάει για λογαριασμό των πεινούντων και των διψούντων και των κατετρεγμένων. Έτσι, καταφέρνει να πάρει την Ότερ Ντάμ από την Εκκλησία, από τη Γαλλία, από την Παναγία και να τη δώσει σε ένα παιδί με ντάουν. Με... Ε, εκεί πέρα κάθομαι και σκέφτομαι ότι αφού το κάνει ο Ουγγό και δεν το κάνει μόνο στα 1831 όταν βγάλει την Παναγία των Παρισιών, το κάνει και 30 χρόνια μετά στους Αθλίους με... και δίνει το Παρίσι στο Γαβριά. Έτσι. Δίνει το Παρίσι σε ένα χαμπίνι των δρόμων. Δίνει τον κόσμο στις πόρνες και στα χαμίνια. Σε αυτούς που τον καιρό εκείνο δεν είχαν την παραμικρή δυνατότητα εκφραστικότητας. Ναι, υπό αυτήν την έννοια με ενδιαφέρει να παλεύω να βρω αφηγήσει που να συνδέουν αυτό εδώ το νήμα και μιας και θέλεις και κάτι πιο συγκεκριμένο. Το έγκλημα και τιμωρία είναι το πρώτο από μια σειρά Θεατρικών μεταγραφών μεγάλων κειμένων του 19ου αιώνα, που προσπαθούν να ξαναχυθούν σε αυτό που σήμερα κουβαλάει η νεωτερικότητα που ζούμε. Το δεύτερο είναι ο Φράγκεστάιν, που θέτει. Α, στο κλίμα και εσείς, το, λοιπόν. ζήτημα, θέτει το ζήτημα της έννοια του homo d'eus, δηλαδή του αθάνατου παντοδύναμου ανθρώπου που διαμορφώνεται ο δικό μου Φραγκεστάιν έχει εκδοθεί, διαδραματίζεται στο 2060, εντάξει, και το τρίτο που ελπίζω να καταφέρω να το γράψω, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία γραψίματος, είναι ο Κουασιμόδος των Παρισίων. Έτσι δεν Πολύ θα λέγεται η Παναγία των Παρισίων. Είναι ο Κουασιμόδος <laughs> των Παρισίων, ξέρετε, αυτό που το 2019 κάηκε η Παναγία των Παρισιών και όλες οι εφημερίδες του κόσμου κυκλοφόρησαν ένα σκίτσο που ο Κουασιμόδος κλαίει την εκκλησία του. Αυτό είναι μεγαλειώδες. Μαι, μαι. Πήρε την εκκλησία από τη θρησκεία και την έδωσε στον Κουασιμόδο. Μαι, μαι. Ε, αυτό είναι η λογοτεχνία. Αυτό το λέω τώρα και ανατρίχιασα. Ε, αυτό είναι η λογοτεχνία. Αυτό είναι η τέχνη. Γι' αυτό κάνουμε τέχνη. Ούτε για να βγάλουμε λεφτό, ούτε για να κάνουμε του ωραίου. Κάνουμε τέχνη για να μπορέσουμε να αγγίξουμε κάτι μεγαλύτερο από εμά. χάσουμε. σχάσουμε. Πια συντριβούμε. Γιατί όντω αυτό που έκανε ο Γκο θα, θα, θα τύχει μια φορά στα 500 χρόνια. Πια συντριβούμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πολλά podcast μιλώντας για λογοτεχνία. Ε, μόνο μας ανοίξατε την όρεξη τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στους συγγραφείς εκτός βιβλίων. Εγώ μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για την ωραία υπέροχη κουβέντα. Ακούσατε το podcast «Συγγραφείς εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.